Διονύσης Κοκολιάς από την Green Building με ένα βίντεο για την προδημοσίευση του οδηγού εξοικονομώ αυτονομώ για το 2021. Έχει γίνει η προδημοσίευση του οδηγού του εξοικονομώ το 2021, έχει γίνει και η δημόσια διαβούλευση και περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να βγει και το τελικό ΦΕΚ για το νέο εξοικονομώ το 2021. Κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια πράγματα παραμένουν τα ίδια. Αυτό που παραμένει είναι ότι το πρόγραμμα αυτό καλύπτει εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό θα επιδοτήσει όπως πάντα εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας. Αλλάζουν κάπως τα ποσοστά, οι επιδοτήσεις, οι κατηγορίες των ωφελουμένων. Θα τα δούμε όλα αυτά, ό,τι έχει βγει στην προδημοσίευση του οδηγού μέσα σε αυτό το βίντεο. Τα βασικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια για την επιλογή και την ένταξη στο πρόγραμμα. Το κτίριο θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα, θα πρέπει να μην έχει κριθεί κατ' εδαφιστέο. Η ενεργειακή κλάση όπως αυτή πιστοποιείται από το ενεργειακό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι κατηγορίας γ και κάτω και οι εργασίες που θα γίνουν θα πρέπει να ανεβάσουν το πρόγραμμα 3 ενεργειακές κλάσεις. Το νέο πρόγραμμα για το 2021 θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα διάστημα 12 μηνών ή αλλιώς θα πρέπει να δοθεί ένας σοβαρός λόγος για να δοθεί παράταση. Μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 30% των εργασιών του έργου. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτό, τότε αυτόματα η αίτηση, αυτόματα το έργο θα βγαίνει εκτός προγράμματος. Αυτό είναι καλό γιατί στα παλαιότερα εξοικονομώ πολλές αιτήσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, δεσμεύτηκαν τα κεφάλαια και ποτέ δεν δόθηκαν στους επιλαχόντες. Ο χρονικός περιορισμός που υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα και ήταν ένας αγώνας δρόμου για το ποιος θα συμπληρώσει πιο γρήγορα την αίτηση λόγω εξαντλήσεως των κεφαλαίων φαίνεται να σταματά. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν για έναν ολόκληρο μήνα και θα αξιολογηθούν με ένα ειδικό σύστημα μοριοδότησης. Οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα λάβουν οριστική υπαγωγή μετά από την διαδικασία που θα οριστεί από το Υπουργείο κρατούν τη σειρά προτεραιότητας και μπορούν να υλοποιηθούν σε περίπτωση που οι αιτήσεις που βρίσκονται πάνω από αυτές ακυρωθούν ή δεν πραγματοποιηθούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Οι κατοικίες που μπορούν να μπουν, όπως και στα προηγούμενα, είναι οι μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες με το έξτρα μπόνους που φαίνεται ότι θα δοθεί στις πολυκατοικίες που αν μπουν στο σύνολό τους και για όλους τους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης θα έχει ένα έξτρα 10% μπόνους στο ποσοστό επιδότησης που το αναλογεί. Οι ωφελούμενοι παραμένουν να είναι φυσικά πρόσωπα, δεν ήταν και πριν εταιρείες και ούτε και σε αυτό θα μπουν εταιρείες. Άρα δηλαδή φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα επικραπίας ψηλής κυριότητας ή επικραπίας έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν στο πρόγραμμα εξοικονομώ για το 2021. Οι κατηγορίες πλέον γίνονται 5 και τα ποσοστά επιδότησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μένει σε αυτό το ακίνητο το οποίο θα βάλει στο εξοικονομώ, πρημοδοτείται. Σε περίπτωση που μπει το ακίνητο με κύρια κατοικία, ενοικιαστή ή
κύρια κατοικία από δωρεάν παραχώρηση, φαίνεται ότι θα υπάρξει μία σοβαρή μείωση. Προφανώς το σκεπτικό είναι ότι το κράτος επιδοτεί τα σπίτια που κατοικούνται, τα σπίτια των ιδιοκτητών, οι κύριες κατοικίες που τις έχουν ανάγκη να τις καλυτερέψουν και να τις κάνουν όσο πιο ενεργειακά αποδοτικές γίνεται. Μπορεί να γίνει μόνο μία αίτηση αναφημή με την εξαίρεση των πολυκατοικιών, το οποίο θα οριστεί και πλήρως στον οδηγό, ο οποίος θα βγει στο προσεχές μέλλον. Σαν έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Δευτέρου του 2020. Δηλαδή, αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έχει βγει το ενεργειακό πιστοποιητικό και οι εργασίες μετά από αυτήν την ημερομηνία, τότε αυτοί δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν και να μπουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ για το 2021. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός, όπως ορίζεται από την προδημοσίευση αυτή του οδηγού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο το 0,9 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμόμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Αυτό, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, προκύπτει ύστερα από την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού και από τη μελέτη που θα κάνει ο ενεργειακός επιθεωρητής. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ο προϋπολογισμός του έργου τον γινόμενο του 180 ευρώ επί τα τετραγωνικά του συγκεκριμένου διαμερίσματος. Για μονοκατοικίες, το ανώτατο όριο προϋπολογισμού, καθώς και για διαμερίσματα, είναι τα 28.000 ευρώ. Το πρόγραμμα επιχορηγεί 80% των επιπρόσθετων δαπανών, οι οποίες ορίζονται σαν τις μελέτες οι οποίες αφορούν το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό, το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό, τις αμοιβές συμβούλου έργου, τις άδειες οι οποίες θα χρειαστούν, καθώς και τις αμοιβές για την ταυτότητα του κτηρίου. Ο ανώτατος προϋπολογισμός για διαμερίσματα μονοκατοικίες είναι τα 2.000 ευρώ, ενώ για πολυκατοικίες είναι 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Για πρώτη φορά θα γίνει η αίτηση με μοριοδότηση, η οποία μοριοδότηση θα έχει κριτήρια βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά έχουν οριστεί από την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος και έχουν να κάνουν με το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα έχει ένα συντελεστή βαρύτητας 50%, το δεύτερο είναι βαθμό ημέρες, η ενεργειακή κλάση του πρώτου πιστοποιητικού, η παλαιότητα της κατασκευής, το εισόδημα του μέλους της οικογενείας του ατόμου, αν οι δικαιούχοι είναι αμαία, αν οι δικαιούχοι είναι πολύτεκνοι, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Αυτά βλέπουμε ότι όλα αυτά τα τρία τελευταία βαθμολογούνται με ποσοστό 7%. Θα γίνεται ο υπολογισμός με αυτά τα κριτήρια και θα δοθεί η σχετική προτεραιότητα. Οι δαπάνες θα εξοφλούνται από τον ωφελούμενο. Το 50% θα δίνεται σαν προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο θα δίνεται μετά την ολοκλήρωση και το κλείσιμο όλου του έργου με τον έλεγχο των παραστατικών και την τελική έκριση για αποταμίευση. Δείτε και αυτά τα βίντεο για τα εξοικονομώ, για τα προηγούμενα εξοικονομώ, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον.